Πρώτον, να πω αυτό που ο αγαπητός Νίκος υπονοεί, ότι, όχι δεν υπονοεί, το εννοεί ξεκάθαρα για να το καταλάβουμε. Όταν ο επενδυτής περιμένει 2 χρόνια από το κράτος να εκδοθεί απόφαση, πολύ απλά φεύγει. Ειδικά αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι σοβαρά μαγαζιά και ανεξαρτήτως το τι λέει ο καθένας για αυτές τις μεγάλες εταιρείες, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το πρώτο που κοιτάνε είναι να μην πάνε σε περιοχές που είναι αμφισβητούμενες, διότι πολύ απλά όταν θες κάποια εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια μάλλον να κάνεις μία γεώτρηση και για την οριοθέτηση του κοιτάσματος θα χρειαστείς 6-7 γεωτρήσεις, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσεις εκατοντάδες πλέον εκατομμύρια. Δεν έχεις το δικαίωμα να θέσεις την εταιρεία σου υπό το κίνδυνο να χάσει τα χρήματά της και την επένδυσή της και τον χρόνο της, ή να κινδυνεύσουν τα asset της εταιρείας επειδή θα βρίσκεται σε μια αμφισβητούμενη περιοχή. Άρα λοιπόν, το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν βγάζει απόφαση, δεν είμαι νομικός για να πω αν έπρεπε γρήγορα ή αργά. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει εθνική ανάγκη, έτσι, νομίζω ότι πάντα οι διαδικασίες, φυσικά στο ανεξάρτητο της δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να επιταχυνθούν. Δεν λέμε να εμπλακεί η κυβέρνηση και να πει βγάλτε αυτό ή όχι, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να υποθεί ότι κάντε παιδιά λίγο γρήγορα ό,τι είναι να κάνετε για να περάσουμε στο διατάφτα. Ακριβώς λοιπόν συμφωνώ και εγώ με αυτό που λέει ο Νίκος, ότι το να το καθυστερήσεις αυτό είναι σαν να κάνεις τον επενδυτή να του λες σήκω και φύγε. Διότι αυτές οι επενδύσεις θέλουν το α και το μ, είναι πέραν του επενδυτή που βάζει τα λεφτά, είναι η κρατική υποστήριξη. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, εκεί βέβαια πηγαίνει και κολλάει όλη αυτή η διελκυστίδα που έχουμε στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο ότι είμαστε εμείς που δεν κάνουμε τίποτα εν αντιθέσει με τους αδερφούς Κυπρίους, με τους Αιγύπτιους και με τους Ισραηλινούς. Είναι και οι Λιβανέζοι, είναι και οι Τούρκοι, είναι και οι Λίβοι, είναι και οι Ρουμάνοι, είναι και οι Βούλγαροι, είναι και οι Αλβανοί. Όλοι λοιπόν γύρω στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το έχουμε ξαναπεί, προκαλώ και προσκαλώ κάθε φίλη και φίλο να μπει να δει σε καλά ενημερωτικά sites πώς είναι διαχωρισμένη η Ανατολική Μεσόγειο σε βυθοτεμάχια. Και θα δει μια μαύρη τρύπα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου είναι η δυνητική και πραγματική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, όλοι οι άλλοι είναι οι χαζοί του πλανήτη, έτσι, και εμείς είμαστε οι έξυπνοι, όπου φέρνουμε τα πράσινα άλογα για να τρώμε σανό και να τα ταΐζουμε σανό τους Έλληνες. Αυτό ακριβώς συνέβη. Έρχομαι λοιπόν στο ερώτημά σου το συγκεκριμένο. Τι είχαμε πει πριν τα Χριστούγεννα? Είχαμε πει, επειδή θα ξεκινήσει η ιστορία στην Ουκρανία, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση ο EastMed να μην γίνει. Εγώ αυτό λέω, γιατί το έλεγα και πριν τα Χριστούγεννα. Πρώτον, διότι δεν είναι απλά στο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάλανε ένα non-paper, μάλιστα. Μετά ήρθε η κυρία Νούλαν και είπε τα δικά της. Μάλιστα. Όπως είπαν οι Ισραηλινοί λοιπόν, έτσι δεν είναι, και όπως λένε και οι Ευρωπαίοι, πήραμε, το λάβουμε υπόψη μας, τι λένε οι Αμερικανοί, θα δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Δεύτερον, άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι στην άμεση, πώς να το πω τώρα, στον άμεσο έλεγχο των ΗΠΑ αυτό. Αυτό το οποίο είπε ο Νίκος, Αντρέα μου, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θα πρέπει και δεν έχει υποθεί πάρα πολλές φορές και ξεκάθαρα, είναι το εξής. Οι Αμερικανοί γιατί θέλουν τον EastMed από την Τουρκία? Για να απεξαρτήσουν την Τουρκία από τη Ρωσία. Προσέξτε, ήταν πολύ κρίσιμο αυτό που είπε ο Νίκος. Δεν είναι απλά να περάσει ο αγωγός από την Τουρκία στην Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα τους είναι, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί έχουν το ίδιο πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό, αλλά πώς να το πω τώρα, αναλογικά σε το ίδιο πράγμα με το πρόβλημα που έχει η Γερμανία με τη Ρωσία, το έχει και η Τουρκία. Δηλαδή είναι εξαρτημένη εν πωλής με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, με το Blue Stream 1, το Blue Stream 2 κτλ. Λοιπόν, άρα το κρίσιμο σημείο των Αμερικανών δεν είναι ότι θέλουν
κατά βάση όνει και καλά να ρίξουν την Κύπρο ή να ρίξουν την Ελλάδα. Θέλουν να απεξαρτήσουν τη Ρωσία, την Τουρκία. Με συγχωρείτε. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο επιχείρημά μου που λέω ότι σε τελική ανάλυση, εάν και εφόσον φτάσουμε, μάλλον θα το πω διαφορετικά, εάν επιβιώσουμε του κινδύνου ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, εάν επιβιώσουμε από αυτή την κατάσταση και δεν πάμε σε καταστάσεις όπου ό,τι και να συζητάμε τώρα δεν έχει κανένα νόημα, και οδηγηθούμε στο καλό σενάριο, που το καλό σενάριο είναι απλά ένας ψυχρός πόλεμος, έτσι, δηλαδή αυτό που ήταν το κακό σενάριο πριν 40 χρόνια, έτσι, τώρα θα είναι το καλό σενάριο πλέον στην όλη υπόθεση που βιώνουμε, τότε η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν αγωγοί πάνω από ένας. Θα γίνει δηλαδή και αγωγός ο οποίος θα πηγαίνει στην Ελλάδα, διότι και η Ελλάδα θα έχει τη συνδυνατότητα και θα υπάρχει και επιβιωσιμότητα του αγωγού και οικονομική, υπό την έννοια ότι θα μπαίνουν και κοιτάσματα δυνητικά, τα δυνητικά κοιτάσματα της Ελλάδος, και θα μπαίνουν μέσα στην εξίσωση. Οπότε θα αυξάνεται ίσως και η διατομή των αγωγών ή του αγωγού που θα φεύγει από την Κρήτη και θα πηγαίνει στην υπηρετική Ελλάδα για να φύγει στην Ιταλία ή στην Αλβανία ή όπου δει, και θα περάσει και αγωγός από την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν και τα δύο στην τελική φάση. Βέβαια, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι ένα βήμα που συζητάω και λέω, θα είναι δεκαετίας, δεν είναι τώρα. Τώρα είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα μια σοβαρή προσπάθεια. Πλέον νομίζω ότι είναι η πλέον σοβαρή προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε τις οντρογονάνθρακές μας. Γιατί, Αντρέα μου και Νίκο μου, γιατί, Αντρέα, επειδή το λέγαμε στην εκπομπή πιο παλιά, θα μας αναγκάσουν οι ξένοι να το κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε. Βεβαίως. Οι ξένοι θα μας αναγκάσουν να το κάνουμε. Βεβαίως. Για το δικό τους συμφέρον. Λοιπόν, αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει. Γιατί εάν επιβιώσουμε, επαναλαμβάνω, τη κατάσταση, έτσι, το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και ο ένας αγωγός, θα γίνει και ο EastMed, ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί ή θα κρατηθεί το όνομα EastMed, σε συνδυασμό με τις κινήσεις της Ελλάδος νοτίως της Κρήτης και, εν πάση περιπτώσει, και στο Ιόνιο κτλ. Και θεωρώ ότι θα γίνει και κάποιο τύπου διακλάδωση, η οποία θα πηγαίνει προς την Τουρκία. Τώρα, αν αυτή η διακλάδωση θα φεύγει από την Κύπρο και θα πηγαίνει κατευθείαν μέσω Ισραήλ και Λιβάνου, εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, μάλλον θα έχουμε στο μέλλον μια κίνηση από το Ισραήλ προς το Λίβανο και κίνηση προς τα εκεί, προς Βοράν. Άρα, θέλω να πω ότι δεν με αγχώνει πλέον αυτό το ζήτημα. Θα γίνουν και τα δύο. Δεν νομίζω ότι πλέον θα εξαρτηθεί οι Ευρωπαίοι, ας ελπίσουμε δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι μάθαν το μάθημά τους, δεν θα εξαρτήσουν τον εαυτό τους από μια πηγή. Δηλαδή, το να απεξαρτηθείς από τη Ρωσία για να εξαρτηθείς από την Τουρκία είναι νόμπελ ηλικιότητος, όπως καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τι λένε οι Αμερικανοί ή ανεξαρτήτως τι λένε οι Τούρκοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον λογικός άνθρωπος στην Ευρώπη μετά από αυτό το χουνέρι, το οποίο οι ίδιοι κάναμε στον εαυτό μας, έτσι, ιδίως στον παρόδο, θα το συνεχίσουμε με την ίδια προοπτική. Σκεφτόμενο ως ορθολογικά τώρα ότι προφανώς ότι υπάρχει περίπτωση και να συμβεί, πλέον όλα είναι πιθανά με αυτά που έχουμε βιώσει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, γιατί όλη αυτή η κατάσταση, και θέλω να το πούμε αυτό το πράγμα, και ίσως πρέπει να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντρέα και Νίκο, μια εκπομπή για το πόσο αποτυχημένες είναι οι αναλύσεις των Βρυξελών αναφορικά με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας και θέτουν σε κίνδυνο και την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχεις μια τέτοια ενεργειακή στρατηγική και πολιτική όταν γνωρίζεις ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα με τη Ρωσία? Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για τα πράσινα άλογα χωρίς να έχεις εξασφαλίσει το ενδιάμεσο στάδιο της απεξάρτησης και να λες ότι εντάξει θα το κάνω από το 2028? Πώς είναι δυνατόν να ακολουθείς μια τέτοια πολιτική απέναντι στην Τουρκία ή απέναντι σε διάφορα συγκεκριμένα πράγματα και να καταλήγεις σε τέτοιες παταγώδεις αποτυχίες που θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει αυτό.